είναι πρακτική των εταιριών αυτών να δημιουργούν εντάσεις όπου πάνε, είναι πρακτική των εταιριών αυτών ακόμα και να δημιουργούν εντάσεις, εμφυλίους, ακόμα και πολέμους, και τα ζούμε στη Μέση Ανατολή για τα πετρέλαια, άρα δεν είναι καθόλου παράξενο ότι μια εταιρεία θέλησε αυτόν τον τρόπο να δράσει και στη δικιά μας περιοχή. Εντάσεις, εμφυλίους, ακόμα και πολέμους, και τα ζούμε στη Μέση Ανατολή για τα πετρέλαια, άρα δεν είναι καθόλου παράξενο ότι μια εταιρεία θέλησε αυτόν τον τρόπο να δράσει και στη δικιά μας περιοχή. Εμείς είμαστε αυτοί που λέμε ότι πρέπει όλοι μαζί, και εργαζόμενοι και μη εργαζόμενοι στα μεταλλεία, να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να είναι μια ομαλή μετάβαση σε μια διαφορετική ανάπτυξη της περιοχής. Υψηλής ποιότητας προϊόντα. Όταν το είπα μια φορά, εντάξει, οι μεταλλουργοί, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μεταλλεία γενικότερα, απαξιώνουν οι ίδιοι τα δικά τους προϊόντα, αυτά που θα μπορούσαν να έχουν, ας πούμε. Το νεοχώρι, θα σας συμβούλευα, αν περάσετε από εκεί, να ζητήσετε από έναν ντόπιο κάτοικο εκεί να σας δώσει ένα κιλό, τέλος πάντων, όσο φασολάκια κίτρινα. Και αν έχετε ξαναφάει τόσο νόστιμο φασολάκι, ελάτε να μου το πείτε. Θα μπορούσε να είναι ένα τοπικό προϊόν, το οποίο ένα brand name. Να βρω το σπίτι μου στην εξοχή.